οι οποίοι προθερμαίνονται, τον Καρυπίδη και τον Γιασεμάκη, είδατε. Και να δούμε τον Σαλβικίδη τώρα, ο οποίος είναι απέναντι και κάνει το 1-1 απέναντι στον Νικοπολίτη με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο μόλις λεπτό, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Σαλβικίδη. Και το παιχνίδι αρχίζει ουσιαστικά από την αρχή με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Πάμε για ένα συγκλονιστικό, όπως όλα δείχνουν, δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε, η Τούμπα έχει πάρει φωτιά. Έξαλλη πανηγυρισμοί, βεβαίως αυτή είναι άσχημη εικόνα με τους οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο. Κάποτε θα πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά. Και είδατε το Μαλαρένι πως ζητάει από τον κόσμο να φύγει γρήγορα έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Και είναι καιρός κάποτε να σταματήσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ισοφαρίζει και ξαναβλέπετε τη φάση με την πάσα για τον Σαλπικίδη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Νικοπολίτη, το σούτ στη γωνία και το 1-1 στο 47ο λεπτό με σκόρερ τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Και ξανά η πάσα του Κουτσόπουλου με το δεξί κιόλας που δεν είναι το καλό του πόδι. Έφερε τον Σαλπικίδη στο σημείο ακριβώς που έπρεπε και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν απλά. Βλέπουμε από μία ακόμη οπτική γωνία τον γκολ του Σαλβικίδη με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 1-1 τον Ολυμπιακό και επαναλαμβάνω το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Ο ζωγράφος περιμένει να βγουν οι οπαδοί που είχαν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά βεβαίως θα στοιχήσουν στον ΠΑΟΚ. Και είναι δυστύχημα το γεγονός ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και οι οπαδοί άλλων ομάδων δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάνουν κακό στις ομάδες τους με αυτό το...